Εξακολουθούν να παραμένουν τα τεράστια προβλήματα λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού στον πρώην ΕΟΠΗ. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, κ. Γιώργου Πέτρου. Δυστυχώς, χωρίς σωστό προγραμματισμό, στα πρώτα βήματά του αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και το κυριότερο είναι η απουσία ιατρών. Η παρουσία των ιατρών είναι ελάχιστη, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, κυρίως στους ανασφάλιστους και στους πολίτες με μειωμένο οικογενειακό εισόδημα που δεν μπορούν να προσφύγουν στους ελευθεροπαγγελματίες γιατρούς. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του πρώην Προέδρου των Γιατρών του ΕΟΠΗ, κ. Νικουσακά. Βασικές, πολύ βασικές ειδικότητες όπως καρδιολόγος, νευρολόγος, οφθαλμίατρος, γαστρεντερολόγος, πνευμονολόγος, ρευματολόγος, παιδίατρος, ακτινολόγος κλπ. Και άλλες ειδικότητες δεν θα είναι στη διάθεση των ασφαλισμένων που συνήθιζαν όλα αυτά τα χρόνια να έρχονται και να εξυπηρετούνται στη μονάδα από όλες αυτές τις ειδικότητες.